Sky, το οποίο δεν έχει βγει ακόμα, αλλά μάλλον θα ξεκινήσει. Και είναι ναι. το My Style Rocks. Για το ποια θα το παρουσιάσει. Είχα πει εγώ στην αρχή, είχα μια πληροφορία. Τώρα δεν το έχω επιβεβαιώσει. Ότι θέλουν και από την πλευρά των Τούρκων κυρίως, σαν παρουσιάστρια την Μπόμπα. Εγώ αυτό ξέρω. Ρε παιδί μου, τι σκάλωμα αυτό. Εγώ δηλαδή... ξέρω λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή γίνεται σύσκεψη. Oh. Είναι ραγδαίες οι εξελίξεις στο Sky. Γίνεται τώρα σύσκεψη. Γίνεται αυτή τη στιγμή σύσκεψη στα γραφεία της τουρκικής παραγωγής σχετικά με το My Style Rocks, το οποίο θα ενεργοποιηθεί. Και επειδή πρέπει να γίνει ένα πολύ μεγάλο casting, γι' αυτό. Γίνονται τώρα τα πράγματα. Θα ενταχθεί στο δεύτερο μισό της σεζόν. Όμως το όνομα που μαθαίνουμε ότι έχει κάνει δοκιμαστικό και συζητήσεις και έχει ένα ισχυρό προβάδισμα και στις δύο πλευρές είναι η Μπέτι Μαγκύρα. Τι δοκιμαστικό να κάνει η Μαγκύρα, αφού ήταν τόσα χρόνια κριτική. Πάντα κάνουν για τυπικούς λόγους. Ένα χρόνο ήταν μόνο. Ναι, για τυπικούς λόγους. Είναι εξαιρετική. Η Μπέτι εντάξει, είναι σαρώνει τα πλατό. Υπάρχει μια μονομαχία. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Για να γίνει δοκιμαστικό πρέπει να υπάρχει το στούντιο, πρέπει να υπάρχει το πλατό. Δηλαδή, στα γραφεία της Ατζούν Μίντια γίνεται όλα αυτά. Είναι λίγο παράλογο όμως. Δηλαδή, άλλο να δώσει την ευκαιρία σε μια κοπέλα να βγει στην τηλεόραση και άλλο να τη δώσει δύο σοου. Δηλαδή, είναι. Μου δείχνει λίγο. Το ίδιο άρα, μήπως είναι λίγο. Εγώ ξέρω ότι έχει προβάδισμα η Μπέτι Μαγκύρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε και θα έχουμε εξελίξεις. Είναι πολύ ισχυρή η υποψηφιότητα για να αναλάβει την παρουσίαση και δεν υπάρχει στο πλάνο το όνομα της Κωνσταντίνας Πυροπούλου. Το λέω για να μην αρχίσετε να ρωτάμε και να. Μελαχρινές και οι δύο. Μελαχρινές και να πούμε ότι η Μπέτι φέτος θα είναι και σε σύριαλ του Α. Το σπίτι είναι. Παρόλα αυτά όμως, έχει δίκιο η Αφροδίτη στο ρεπορτάζ της, γιατί το ότι συμμετέχει σε ένα σύριαλ άλλου καναλιού. Δεν, πιστεύει, πώς να σου πω, δεν έχει υπογράψει αποκλειστικότητα. Και δεν επηρεάζει για την άλλες οι ώρες προβολής. Γιατί δεν είναι ωραίο να έχεις ένα πρόσωπο το οποίο την ίδια στιγμή είναι σε ένα άλλο κανάλι. Καλά, τα έχουμε ξαναδεί. Με τον Φερεντίνο που έκανε, δεν έκανε. Δεν θέλουν πια, οπότε δεν υπάρχει αυτό το θέμα. Μπράβο, η Μπέτι έχει προβάδισμα, μακάρι. Εγώ μπράβο, θα έρθω, είναι εξαιρετική. Εμένα μου αρέσει πολύ η Μπέτι. Αλλά σας ξαναλέω ότι ένα πουλάκι μου είπε. Ότι παρουσιάστηκε θα είναι η Μπόμπα. Τι να σου πω, εγώ δεν το έκανα. Αυτός ο Τούρκος καλώνει με άτομα και τα βαράει παντού. Το όνομα της Μπόμπα ακουγόταν από το καλοκαίρι να παίρνουν το μεσημέρι. Ναι, για ένα project. Εγώ είπα κιόλας να δοθεί ευκαιρία στην κοπέλα, αλλά δεν μπορεί.